Το ξέρω, θα αρέσει ο Νίκος. Λοιπόν, είχε πρεμιέρα την Παρασκευή στο Eton. Πηγαίνει. Και έγινε χαμός, έβλεπα τα stories, ήταν όλοι όρθιοι. Δεν ήταν. Όλοι Eton. Ήταν όλοι παιδιά. Γιατί αρκετοί φίλοι μου ήταν εκεί και έβλεπα τα stories τους, ήταν όλοι όρθιοι, δεν υπήρχε τραπέζι, ήταν σαν συναυλία. Όλοι Eton λοιπόν. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο Eton. Δεν έχει τραπέζι στο Eton. Πού είναι? Πού είναι το Eton? Στην Πετρουγάλη, κοντά στην Ρώσκα. Έχει τραπέζια όμως κανονικά. Ναι, αλλά είναι όλοι όρθιοι, ούτως ή άλλως. Αλλά θα σας πω, ας δούμε για να σας πω μετά. Ούτως ή άλλως είναι μια ξεχωριστή πρόταση κάθε χρονιά του Νίκου Βέρτη. Μπράβο. Εγώ που τον είδα και τα ρούχα που φοράει και αυτά που κάνει. Τώρα δεν είναι τα πάντα, από τα φώτα ακριβώς μέχρι τον ήχο, τα σκηνικά. Κάποιοι μπορεί να πούνε ότι είναι και λίγο βλασφημία αυτό που πω, αλλά μου θύμισε Ρόμπι Γουίλιαμς η φάση του. Είναι πραγματικά. Τι λες ρε ο Καρέζο τώρα, δηλαδή εντάξει, είναι ένα όριο να υπάρχει. Όχι, δεν είναι ρε παιδιά, σιγά καλέ εσείς, μου θύξαμε τον Ρόμπι Γουίλιαμς, σας πάρει τηλέφωνο σε βρίζα. Μα τι, μπορεί να υπερασπίζομαι με τον Βέρτη, να θεωρώ ότι είναι κάτι παραπάνω. Α, εντάξει, αυτό δέχομαι, ναι. Να το δούμε και να το δούμε. Ακούω εσύ πήγε. Πιο ήρεμα να μου μιλάς, μισό λόγο στην καρέκλα. Ναι, άσε τον Άρη να κάνει την πάσα. Πήγες εσύ να ακούσεις τον Βέρτη. Πέρυσι. Από πέρυσι μέχρι φέτος. Πάσο Βέρτη θα πάω, από ό,τι και εδώ είναι heaven, τσάμπα θα είναι. Αν πάω στο τσάμπα, τσάμπα. Λοιπόν, θα πω τώρα, άκου. Δημητρή, άκου τώρα να δεις. Υπάρχει ένα θέμα με τον Νίκο του Βέρτη. Πήγε η Άννα Ιζερβέλη, είναι αποκλειστικό το θέμα. Μπράβο, Άννα! Μπήνε στο καμαρίνι και τον ρωτά. Τι είναι όλα αυτά που ακούγονται για το ότι δεν κάνει συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες και γιατί δεν βλέπουμε μία γυναίκα στο πλευρό του και τις κρατάει όλες μυστικές. Πότε θα τον δούμε τον Νίκο να ανεβαίνει τα σκάλια της Εκκλησίας? Εννοείς τη σύντροφό του. Ακριβώς, γιατί δεν βλέπουμε τις συντρόφους του όλο αυτό το διάστημα. Υπάρχει λόγος, απαντάει. Αποκλειστικά για κάποια πρωινό. Ξέραμε όμως. Ποια είχε βγει? Ακούσαμε, δεν ήξεραμε. Είχε βγει κάτι. Για μετά λέγανε μια μηχανάρα, και είχε πάρει μια κοπέλα πίσω και λέγανε ότι είναι η κοπέλα του. Δεν είχαν γράψει. Ωραία, για να δούμε το βίντεο. Με Αφροδίτη. Το Ρόμπι Γουίλιαμς. Τρίτη χρονιά, Eton. Πώς είναι λοιπόν η γη σε ένα σχήμα? Δεν είμαι λοιπόν εγώ αυτός. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, πολλές μέρες, πολλές ώρες για να στηθεί κάτι πολύ όμορφο εδώ. Μπορεί να ξέρεις από το πιο μικρό εργάτη μέχρι και τον τελευταίο. Ισχύει αυτό? Δεν είναι ωραίο να τους γνωρίζεις όσους δουλεύουν σε αυτό. Είναι μυστικό επιτυχία. Τι θα πεις εσύ, έλα εδώ. Είναι ωραίο να ξέρεις τα ονόματα και να συνεργάζεις. Όλοι δουλεύουν όμως και δουλεύουν με πολύ αγάπη. Όχι, μυστικό επιτυχία είναι όταν κάνεις κάτι νομίζω που το αγαπάς πολύ. Δεν έχουμε δει όμως τον Νίκο Βέρτη να κάνει συνεργασίες. Είναι λίγο παρεξηγημένο αυτό. Τα παιδιά που τραγουδάμε μαζί είναι πάρα πολύ ταλαντούχα παιδιά. Και είναι ωραίο να τους δίνετε ευκαιρία και να τους δίνετε χρόνος σε ένα πρόγραμμα που αυτός ο χρόνος ίσως να ήταν σε κάποιο άλλο άτομο, που συνάδελφο που είναι ήδη πετυχημένος. Δηλαδή, μου αρέσει να δίνω την ευκαιρία, όπως και εμένα κάποτε ίσως να μου δόθηκε ευκαιρία. Η δουλειά μας δεν είναι μόνο τραγούδι, δυστυχώς. Υπάρχουν παιδιά που είναι πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές, αλλά έχει πάρα πολλά. Είναι ένα συνοθήλευμα πραγμάτων αυτό. Είναι μια ενέργεια που έχει ένας καλλιτέχνης, είναι η προσωπικότητα που έχει ο ίδιος. Οπωσδήποτε η αγάπη και η όρεξη για δουλειά που έχει, θέλει και τύχη να αρέσει σε κάποιους ανθρώπους. Γιατί επιλέγετε να κάνετε τα βίντεο κλιπ στο εξωτερικό? Κολλάω με κάτι. Αν είναι αυτό το εστιατόριο εκεί πέρα και έχει αυτό το πιάτο, θα μπω εκεί μέσα. Αν μου φέρουν να φάω κάτι άλλο, θα το δοκιμάσω από το διπλανό. Να το παραγγείλω εγώ και να χάσω αυτό που ξέρετε θέλω να πάω, όχι. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Πνευματικό ίδιος έχετε? Βέβαια. Βέβαια. Είναι ωραίο αυτό να έχεις, να νιώθεις κάπου ότι έχεις μια... βρίσκεις μια ζεστασιά, να σε προσγειώνει και να σου δείξει ότι όλο αυτό το πράγμα που εσύ εγκλωβίζεσαι κάποιες φορές, αν να σε σηκώσει να το δεις αφιψηλού και να δεις ότι είναι τόσο μικρά αυτά τα προβλήματα που σε απασχολούν και σε ρίχνουν, που είναι τόσο μεγάλα τα απλά πράγματα, η αγάπη, οι άνθρωποι που έχεις τριγύρω σου. Μπαμπάς, θα θέλατε να γίνετε ή έχει μπει στο πρόγραμμα? Θα γίνω κάποια στιγμή, αν θέλει ο Θεός, θα γίνω. Θα στρώσω κι εγώ που θα πάει. Το πρότυπό μου είναι να κάνω παιδιά κι εγώ, έτσι. Δηλαδή, αν έχω μια γυναίκα που είμαι καλά μαζί της και νιώθω ότι μπορεί αυτή να μεγαλώσει τα παιδιά μου και να αντέξει και εμένα με όλο αυτό που κάνω, γιατί αν θα γίνω πατέρας θέλω να είμαι πάνω, θέλω να είμαι στην οικογένειά μου. Τι κοιτάτε σε μια γυναίκα όταν τη βλέπετε πρώτη φορά? Τι είναι αυτό που σας τραβάει? Το πρώτο πράγμα είναι η εμφάνιση. Ποιος άνθρωπος δεν κοιτάει την εμφάνιση? Και μετά προσπαθείς να δεις την προσωπικότητα, αυτό το κάτι που βγάζει. Δεν έχει να κάνει με το πώς είναι τα μαλλιά της ή πώς είναι το σώμα της ή η ομορφιά. Είναι το τι βγάζει. Ενεργειακά, πώς σου πω, να σε γοητεύσει. Μπορεί να είναι μια κίνηση, μπορεί να είναι η φωνή της, το οτιδήποτε. Ενεργειακά είστε γοητευμένος αυτό το διάστημα? Όταν θα είναι κάτι που θα πρέπει να το μάθει, θα το μάθετε. Δεν θα ντρέπαμε να το πω. Τόσα χρόνια
Δεν είμαι μόνος μου, πάντα, πάντα. Δηλαδή, όλοι οι άνθρωποι περνάνε κάποιες σχέσεις, κάποιες περιόδους είσαι μόνος σου. Καλά, δεν σας έχουμε δει τις προσωπικές ζωές να το βγάζετε στη χώρα. Μα γι' αυτό και λέγεται προσωπική ζωή. Μπορώ. Εγώ αυτό που έχω να προσθέσω σε αυτή τη συνέντευξη που έκανε την εξαιρετική Άννα είναι ότι. Σου αρέσει ο Βέρτης εσένα. Δεν ξέρω τα τραγούδια τίποτα. Ναι, αλλά έχει... Το τώρα είναι Βέρτης. Ναι, αλλά έχει μία, κλάση που την εγκρίνεις. Έχει ένα κλάσ, σαν... βέβαια, μου είχε κάνει μία μικρή. Αλλά δεν ξέρω. Εννοείς το περιοδικό κάτι. Ναι. Άλλο αυτό. Πολύ μικρό. Δεν του κρατώ κακιά όμως, γιατί είναι ένας εξαιρετικός ερμηνευτής. Λοιπόν, αυτό που. Επειδή το έχω κάνει συνέντευξη από κοντά, λοιπόν, αυτό που είχα διαπιστώσει λοιπόν από αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι είναι τρομερά κολλημένος σε σημείο ενοχλητικό. Μπορώ να τολμήσω να σας το πω με την παράδοση. Είναι ο άντρας, ρε παιδί μου, που θέλει να παντρευτεί. Του έχω κάνει συνέντευξη για το περιοδικό People. Τον είχαμε κάνει τότε εξώφυλλο. Είναι ένας άντρας που θέλει να παντρευτεί μια γυναίκα και να την έχει, πώς να σου πω, σαν κόσμημα. Αυτό θυμάμαι από τη συνέντευξη. Εννοείς ότι είναι ένας άντρας παλιάς σκοπής. Πολύ παλιάς όμως. Άρα και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει να βγαίνουν έξω τα προσωπικά ακριβώς, του. Ακριβώς. Και προφανώς λέει, ναι, εγώ είχα σχέσεις. Ακριβώς. Αλλά αυτή που θα παντρευτώ επί της σχέσης θα γίνω με το παιδί μου, αυτή θέλω να γνωρίσετε. Αυτό. Όταν θα έρθει η ώρα θα μιλήσω. Δεν θέλει δηλαδή γυναίκα που να δίνεται προκλητικά να βγαίνει έξω. Θέλει η γυναίκα που θα παντρευτεί να την έχει αυτό που λέμε κόσμημα κορώνα στο κεφάλι. Πολλοί τραγουδιστές που τραγουδάνε σε νυχτερινά μαγαζιά δεν θέλουν τις γυναίκες τους να έχουν αυτό το στυλ που μπορεί να έχουν κάποιες τραγουδίες. Οι συνάδελφοί του. Καλά, δεν σημαίνει βέβαια ότι αυτό πώ δίνεται μια γυναίκα. Όχι, λέω να είναι πιο συντηρητική. Ποια είναι η συμπεριφορά τη και ποια είναι η ενέργειά τη. Δεν λέμε για ενέργεια, λέμε για εικόνα. Δηλαδή, όταν απαντάει κάποιο ότι δεν με νοιάζει πώ είναι η εξωτερική εμφάνιση, αλλά με νοιάζει η προσωπικότητα και το πώ φέρεται, δεν μπορεί να θες να δίνεται συγκεκριμένα. Δηλαδή, δεν σε νοιάζει η εμφάνιση, αλλά σε νοιάζει το πώ δίνεται. Μα η εμφάνιση φαντάζομαι θεωρεί την ομορφιά τη, τα χαρακτηριστικά. Α, καταλάβατε τι σα είπα. Δεν θέλει η γυναίκα του να φοράει προκλητικά. Δεν του αρέσει. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά τη συνέντευξη που με κάνει. Αν κάνω λάθο να πάρει τηλέφωνο. Γιατί είναι στη δουλειά, είναι η φόρμα εργασία αυτό. Ναι, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που απέδειξε και τώρα είναι ότι. Είπε στη φόρμα εργασία. Ναι. Είπε Ρόμπι Βίλιαμς. Παιδιά, το σοου, το έχει δει. Μα γιατί κορυδεύει. Ποιο σοου, βρε Δημήτρη. Μα τώρα ο Νίκος ήταν εξαιρετικό τραγουδιστή. Κάνανε κορυφές, ακροβάτες, μπήκε, χόρευε. Με χρώματα που παιδιά, και μου το συγκρίνεται με τον Ρόμπι Βίλιαμς. Το σοου, παιδί μου, ήταν προδιαγραφών που δεν αφέθηκε να πάει σε μια σκηνή να κάτσει τραγουδήσει. Ηρέμησε, ξάδερφο, σου είναι γραμμέλι. Γιατί πρέπει να περασπίζω με το σόι μου. Μα κάνει πρέπει τώρα να περάσει τραβώσει να πούμε που είπαμε το Βέρτη Ρόμπι Βίλιαμς. Μα τι να κάνω, λες, κύριε, δηλαδή, Ρόμπι θα τρελαθώ. Να πας, ούτε που θα σε χαιρετήσει. Για ποιο ρί. Ρόμπι Βίλιαμς, γιατί ο Βέρτης χαιρετήσει, γιατί είσαι σχέδιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος, ο Βέρτης, παλιά που είχε πάει ο Γρηγόρης ο Γκουντάρας, είχε εκεί και το Cirque du Soleil, είχε αυτή τη διαπλησίνα από πάνω. Την διαπλησίνα πάνω στο κεφάλι μας, μα δεν τα τρελαθούμε. Α, Προδίτη, πρέπει να πας. Όχι, παιδιά, με συγχωρείτε πολύ, εγώ δεν πάω. Μην πω. Δεν θα πάμε, Αφροδιτούλα μου, δεν θα πάμε. Είναι εξαιρετικός ο άνθρωπος, μπράβο, αλλά ο καθένας επιλέγει το θέλω να πάω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια. Είναι άλλο επίπεδο το σοου. Πάντως αυτό που λέω. Όλα. Αυτά που ακούμε τόσο ώρα δεν ξέρει. Έλα, δυνάμωσε λίγο, σε παρακαλώ, Ελένα. Δεν ξέρεις αυτό. Α, είναι βασικό. Εγώ δεν τα ξέρω. Βάλε άλλο, βάλε άλλο. Δεν ξέρω.